Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, καθώς ο Μαθιός επιμένει στην ενοχή του Βαγγέλη, ο Χρήστος εξετάζει τον Μανώλη, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στον πραγματικό ένοχο της δολοφονίας του Στεφανή. Η Θοδώρα βλέπει τον Γιώργο και την Εύα να φιλιούνται και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, ενώ η Ξένια δίνει τελικά το στίγμα για το που βρίσκεται η Νάντια. Έχοντας μάθει την αλήθεια για το Θανάση, ότι ο Ανδρέας οργάνωσε τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι της Βασιλικής και του Μαθιού, αλλά και την απόπειρα δολοφονίας του, η καπετάνισσα μαλακώνει με τον Παύλο και πιέζει τον παπά να μιλήσει στον Ανδρέα και να του πει την αλήθεια, ότι ο πατέρας του είναι ο Ρούσος και στις φλέβες του κυλάει αίμα σταματάκιδων. Λίγο αργότερα, ο Παύλος και ο Παπαμιχάλης βλέπουν τον Ανδρέα να αποχαιρετά το μικρό Πετρί, σαν να είναι η τελευταία φορά, και αρχίζουν να ανησυχούν. Η Καλλιόπη ζητά από τον Ανδρέα να της πει αν εκείνος έδωσε εντολή για τη δολοφονία του άντρας Βασίλη. Εκείνος παραδέχεται ότι ο θάνατος του Βασίλη στη φυλακή ήταν εκδίκηση για το θάνατο του Μάρκου. Εκείνη, εξοργισμένη, του αποκαλύπτει την αλήθεια για την ταυτότητα του πατέρα του. Ένας πυροβολισμός ανατρέπει τα πάντα και οδηγεί στην εξαφάνιση του Ανδρέα. Στο μεταξύ, ο Αστέρης και Αργυρό, μετά από τα τόσα δεινά, είναι ξανά μαζί. Επιστρέφοντας στην καθημερινότητά τους, όλα φαίνονται να κυλούν ομαλά. Μέχρι τη στιγμή που ο Αστέρης λιποθυμά στα χέρια της Αργυρός. Πανικόβλητη ειδοποιεί ασθενοφόρο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, ενώ ειδοποιεί το Μαθιό και τη μητέρα του. Όλοι αγωνιούν για τα αποτελέσματα. Η διάγνωση είναι ανησυχητική, καθώς ο Αστέρης απειλείται από νεφρική ανεπάρκεια και είναι ήδη με ένα νεφρό, καθώς με το άλλο έσωσε τη ζωή της Αργυρός. Χρειάζεται να προσέχει πολύ και σύσσωμη οικογένεια αποφασίζει να τον στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.